αποφασισμένοι να κινήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία για να επαναφέρουν τα δρομολόγια του ΟΣΕ από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι οι φίλοι του σιδηροδρόμου Τρικάλων. Κατόπιν μπαράζ ενεργειών, αποφάσισαν να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά, καταγγέλλοντας παράλληλα δόλο στην απόφαση περικοπής των δρομολογίων, με απότερο σκοπό να εξυπηρετηθούν, όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, συμφέροντα τρίτων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γίνονται για να φύγουν οι επιβάτες, να μην έχει ο σιδηρόδρομος πελάτες, να ωφεληθούν οι ανταγωνιστές και, εν πάση περιπτώσει, να έρθει κάποια στιγμή να μας πούν ότι αφού δεν υπάρχουν επιβάτες στο σιδηρόδρομο, κλείνουμε τελείως και παρατάμε τη γραμμή. Τα μέλη των φίλων σιδηροδρόμων προγραμμάτισαν για αύριο Τρίτη νέα συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Τρικάλων, ευελπιστώντας και στην συμπαράσταση των τοπικών φορέων. Πιστεύουμε αύριο να έρθουν περισσότεροι, γιατί το θέμα αυτό είναι σημαντικό για την περιοχή μας και πιστεύουμε ότι οι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως του ΤΕΕ, θα έρθουν. Προχτές δεν τους είχαμε καλέσει. Δεν είμαστε μόνοι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία.